As you are probably all aware, it's been a very difficult week for the club this week. And in the light of what's happened this week at the club, I think, as I said to the players at half time, the important thing today was not to get beaten. So I'm pleased with the point for all those reasons. Όπως γνωρίζετε όλοι, ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για τον Απόλλωνα. Στο ημίχρονο είπα στους παίκτες ότι είναι πολύ σημαντικό να μην φύγουμε ετοιμένοι από την απόψινή αναμέτρηση και είμαι ευχαριστημένος από τον βαθμό της ισοπαλίας για όλους αυτούς τους λόγους που σας είπα πριν από λίγο. I said at half time that although we want to win the game, the important thing today was not to lose the game. I thought we deserved the point. I thought we defended well, apart from the free kick. And considering we changed four of our five, back five because of injuries and suspensions, it was an excellent performance from them. Τους εξήγησα ότι αν μπορούμε να πάρουμε την νίκη είναι καλό, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ιτηθούμε από την Βέρεια. Θεωρώ ότι είναι ένας δίκαιος βαθμός με βάση την εξέλιξη της αναμέτρησης. Πιστεύω ότι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα είχαμε καλή αμυντική λειτουργία με εξαίρεση την φάση στην οποία βεβαίως η Βέρεια κατάφερε να προηγηθεί. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για τον Απόλλωνα. Υπάρχουν ερωτήσεις? Do you think it was a fair result? Yes, probably. Ναι, πιθανότατα ναι. No comments. Δεν θα το σχολιάσω. Δεν πιστεύει δηλαδή ότι έπαιζε αυτό από διαμαρτυρίες του Προέδρου και οι απειλές. Gave an advantage? No. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Τελικά τα γεγονότα που προσλάβατε εγώ που έγιναν όλη αυτή την εβδομάδα επέδωσαν τελικά τους παίκτες ή αμυντικά έτσι. Θετικά ή αμυντικά έτσι. Ναι, ναι. I would rather not have the week we have had. Θα προτιμούσα να μην είχαμε την εβδομάδα που είχαμε. But sometimes in adversity, a team plays better. Όμως πολλές φορές όταν υπάρχει αναστάτωση στην ομάδα, αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της, να βελτιώσει την απόδοσή της. And I think in the second half performance, perhaps that came through today. Και νομίζω ότι αυτό έγινε κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Κάποια άλλη ερώτηση? Είναι ένας βαθμός που μετράει παραπάνω από ένα βαθμό. Με δεδομένο ότι η Βέρεια είναι με τους ίδιους στόχους και το πρώτο μάτς έχει την εξασφαλία της It was a game Varia would expect to win because of the turmoil at Apollon. For them, they would consider it a 2-point loss. For us, I consider it a 0.1. Σαφώς για την Βέρεια, με όλα αυτά που είχαν προηγηθεί στον Απόλλωνα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, θα θεωρούσαν ότι απόψε μπορούν και πρέπει να πάρουν την νίκη. Η ουσία είναι ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι για την Βέρεια 2 χαμένοι βαθμοί και για τον Απόλλωνα ένας σημαντικός βαθμός. And I think if I'm correct, am I correct on head-to-heads? 1-0 It's the final result, not the away goals. It's the final result. So is that positive for us? We're in the same position. So it doesn't have head-to-head? No. Okay. It was important with head-to-head that we didn't lose the game today. Όσον αφορά την ισοβαθμία μας, θεωρώ ότι είναι ένας πολύ σημαντικός βαθμός για το μέλλον, για τις αγωνιστικές που απομένουν σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία. Έτσι. And it will probably go down to head-to-head at the end of the season. Και δεν είναι καθόλου απίθανο όταν ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος στο πρωτάθλημα να έχουμε τους ίδιους βαθμούς με την Βέρεια. Κάποια άλλη ερώτηση? Όχι. Thank you. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι.